Τοπική αυτοδιοίκηση, προσφυγικό, γιατί είναι ένα θέμα που απασχολεί όχι μόνο την πολιτεία από όπου υπάρχει ο κεντρικός σχεδιασμός, αλλά και τις τοπικές κοινωνίες. Το θέμα βέβαια έχει φτάσει και στην Ήπειρο και προχθές απασχόλησε και την έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αρταίων. Ακούστηκαν οι απόψεις και των Δημοτικών Συμβούλων και των Επικεφαλής, αλλά και άλλων εκπροσώπων όπως και του Κοινοβουλίου, οι δύο βουλευτές δηλαδή που βρέθηκαν εκεί. Έχει σημασία να ακούσουμε όμως και πάλι από τα χείλη κάποιον το τι σημαίνει προσφυγικό για τη χώρα μας γενικότερα. Θα μιλήσουμε λοιπόν σήμερα με τον επικεφαλής της παράταξης Γέφυρα στο μέλλον, τον κύριο Γιάννη Παπαλέξη. Κύριε Παπαλέξη, καλησπέρα. Γεια σας και από μένα. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά και καλή χρονιά σε όλους τους θεατές και τους ανθρώπους που ζουν στην κοινωνία μας. Εύχομαι το καλύτερο, εύχομαι μια ελπίδα και λέω ότι δεν φτάνουν μόνο οι ευχές, χρειάζεται λίγο δουλειά και χρειάζεται λίγο υπευθυνότητα από όλους μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να καλυτερεύσουμε το μέλλον μας. Το 2019 έκλεισε με το θέμα του προσφυγικού. Βέβαια όχι ότι είχε κλείσει ποτέ, γιατί είχε τελειώσει, αλλά τουλάχιστον θεωρούσαμε ότι είχαμε ξεφύγει από το στρατόπεδο. Η μία η πρόταση η οποία είχε πέσει στο τραπέζι και έρχεται σαν κεραυνός εν εθρία μια άλλη πρόταση από το Υπουργείο όπου κάνει λόγο για τη θέση Κρεκούκια, ο οποίος έχει χωροθετηθεί ως επιχειρηματικό πάρκο. Εδώ, κύριε Παπαλέξη, τι γίνεται? Οι τοπικές κοινωνίες αντιδρούν, από εσάς επίσης υπάρχουν ομόφωνες αποφάσεις και το θέμα βρίσκεται πάλι στις καλέντες. Η Άρτα τι θα κάνει, θα δεχθεί τελικά πρόσφυγες, ναι ή όχι? Κοιτάξτε, το προσφυγικό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, γιατί ακουμπά κυρίως τον ανθρώπινο παράγοντα, το ανθρωπιστικό κομμάτι δηλαδή, το οποίο πρέπει να το λύσουμε. Δηλαδή, είμαστε υπέρ της άποψης να φιλοξενήσουμε ανθρώπους, όχι ζώα, ανθρώπους που έχουν προβλήματα σοβαρά, διότι στην πατρίδα τους γίνεται πόλεμος και φεύγουν για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Αν λοιπόν είμαστε σε αυτή την άποψη, γιατί υπάρχουν και απόψεις ότι δεν δεχόμαστε άλλους ανθρώπους, δεν θέλουμε τίποτα, να φύγουν όλοι, να τους πετάξουμε στο ποτάμι. Εγώ δεν είμαι αυτή τη άποψη. Είμαι τη άποψη ότι οι Έλληνες είναι φιλόξενος λαός, έχουμε ζήσει την προσφυγιά, έχουμε ζήσει τη φτώχεια και ξέρουμε και έχουμε πάει και εμείς μετανάστες και στην Αμερική και στη Γερμανία και σε όλη τη Δυτική Ευρώπη. Ως εκ τούτου, πρέπει να σταθούμε ανθρώπινα πάνω στον πόνο αυτών των ανθρώπων και να φιλοξενήσουμε ό,τι μας αναλογεί. Σύμφωνα λοιπόν με την κυβέρνηση η οποία διαχειρίζεται το θέμα αυτό, γιατί δεν είναι θέμα να συζητήσουμε μεταξύ μας τώρα, δεν εξαρτάται από εμάς, επειδή το θέμα αυτό ενδεχομένως περνάει και τα όρια της Ελλάδος. Έτσι, είναι ευρωπαϊκό θέμα και παγκόσμιο ενδεχομένως. Βεβαίως. Αυτή τη στιγμή τι σημαίνει? Φτάνει σε εμάς και λέει ότι πρέπει να φιλοξενηθούν σε όλη την Ελλάδα ισομερώς και ανάλογα με τον πληθυσμό. Περίπου 1% στον πληθυσμό βάζει. Άρα λοιπόν, ας πούμε χοντρικά, ότι σε εμάς στην Άρτα, επειδή δεν έχουμε καθόλου, αν δεν μετράμε βέβαια αυτούς που ζουν, Πακιστανούς κλπ. Που είναι στο κάπου της Άρτας, που είναι αρκετοί, έτσι είναι και αυτό ένα κομμάτι, αλλά δεν νομίζω να τους μετράνε αυτούς, είτε καλός είτε κακός. Άρα λοιπόν, από αυτούς τους μετανάστες πρόσφυγες που φιλοξενούνται στα νησιά όπου υπάρχει υπερπληθυσμός και από αυτούς που προβλέπουν δυστυχώς να ξαναέρθουν, γιατί νομίζω, όπως ακούστηκε, ότι θα υπάρξει και δεύτερο κύμα τέτοιων προσφύγων, πρέπει εμείς να πάρουμε περίπου 1.000 άτομα. Και εδώ είμαστε. Πού θα τους πάμε αυτούς? Και βέβαια, άποψη που να λέει ότι εμείς δεν δεχόμαστε, είναι μια άποψη που είναι παρακινδυνευμένη, διότι δεν ξέρω αν η κυβέρνηση το δεχτεί αυτό. Γιατί αν δεχτεί το δικό μας το όχι, πρέπει να δεχτεί και το όχι το 80% των Δήμων. Ως εκ τούτου δεν νομίζω ότι μπορεί να περάσει. Άρα πρέπει να δούμε πού μπορεί να πάει. Προτάθηκε μία, δεν ξέρω από ποιον, προτάθηκε τα Κρεκούκια. Στα Κρεκούκια έχει προχωρήσει έστω και αργά μια διαδικασία για να κάνουμε το επιχειρηματικό πάρκο. Έχουν γίνει προγραμματικές συμβάσεις μεταξύ Δήμου, Περιφέρειας και Υπουργείου και του Επιμελητηρίου. Έχουν δοθεί χρήματα, έχουν αρχίσει μελέτες, τέλος πάντων προχωράει έστω και αργά, αλλά προχωράει. Άρα λοιπόν, αν πεις ότι εγκαθιστάς εκεί αυτές τις δομές, πρώτον και κύριο, δεν ξέρεις πότε θα φύγουν αυτές τις δομές. Έτσι, και να λέμε την αλήθεια ότι μην πιστεύουμε ότι σε ένα, δύο, τρία χρόνια θα φύγουν, θα εγκατασταθούν εκεί πέρα και θα μείνουν χρόνια. Άρα λοιπόν, ενδεχομένως να δημιουργηθεί θέμα να μην μπορεί να λειτουργήσει, να ξεκινήσει μάλλον το επιχειρηματικό πάρκο. Είναι λοιπόν λίγο λάθος αυτή η άποψη εκεί και είναι λάθος η τοποθεσία. Πρέπει όμως να προτείνουμε κάτι. Γιατί αν δεν προτείνουμε, είμαι βέβαιος ότι θα μας εκβιάσουν αλλιώς.
Αυτό όμως, είναι το διατάφτα. Αυτό το διατάφτα λοιπόν είναι το εξής, ότι κύριε, θα μας πούνε, δεν θέλετε, δεν έχετε εσείς, δεν μας νοικιάζετε τα χωράφια σας, κάποιες εκτάσεις δημοτικές που έχετε, ωραία. Άρα λοιπόν είμαστε αναγκασμένοι να πάμε στα δικά μας τα οικόπεδα. Και ποια είναι τα οικόπεδα του Υπουργείου, είναι τα στρατόπεδα. Αυτό όμως, υπάρχει, συγγνώμη, εδώ υπάρχει μία διαβεβαίωση, τουλάχιστον γραπτή διαβεβαίωση, η οποία εστάλει από τον Γενικό Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής προς τον Δήμαρχο Αρταίων, τον κύριο Τσιρογιάννη, και ο οποίος έλεγε ρητά και κατηγορηματικά ότι δεν θα έρθουν μετανάστες, δεν θα λειτουργήσει δομή φιλοξενίας στο στρατόπεδο της Άρτας. Εντάξει, υπάρχει, ναι, υπάρχει. Από εκεί και έπειτα, πώς αυτό μπορεί να οριστεί εκ νέου και να αναρθεί κάποιος με το έτσι θέλω και να φέρει πρόσφυγες κοιτάξτε, ή μετανάστες. Κοιτάξτε, υπάρχει μια απόφαση, ένα έγγραφο του Γενικού Γραμματέα. Μάλιστα. Πάνω από τον Γενικό Γραμματέα είναι ο Υπουργός και δεν είναι καθόλου τυχαίο κατά την άποψή μου τώρα, επειδή ξέρω την πολιτική, ότι την υπέγραψε ο Γενικός Γραμματέας. Την υπέγραψε ο Γενικός Γραμματέας έτσι ώστε όταν χρειαστεί να αρθεί αυτή η απόφαση να μπορεί ο παραπάνω. Να αναιρεθεί από τον Υπουργό. Ακριβώς. Δηλαδή, θα πει ο Υπουργός, εμένα εδώ που εγώ θέλω να φέρω χιλιάτομα, βρέστε μου χώρο. Πρέπει να βρούμε χώρο. Να συνεργαστούμε, να συνεδριάσουμε, να τα δούμε, να τα ξαναδούμε. Αλλά πρέπει να βρούμε χώρο. Εάν δεν βρούμε, είμαι αναγκασμένος πλέον να πάω στο στρατόπεδο. Εγώ νομίζω εκεί θα καταλήξει. Βέβαια, αν δεν. Κοιτάξτε, βέβαια, δεν είναι σίγουρο αυτό που λέω. Αλλά είναι παρακινδυνευμένο να πας σε μια διαδικασία με τον Υπουργό χωρίς να έχεις προετοιμασία, χωρίς να έχεις το πλάνο B. Διαφορετικά, ας πούμε, μπορεί να την πατήσεις. Αυτό λέω. Πώς θα μπορούσε να γίνει μια πρόταση, κύριε Παπαλέξη, γιατί γνωρίζετε πάρα πολύ καλά από αυτή την αυτοδιοίκηση, ήσασταν και εσείς δήμαρχος. Αν εσείς ήσασταν τη δεδομένη στιγμή δήμαρχος, θα αναλαμβάνατε αυτή την καυτή πατάτα, δηλαδή θα κάνατε μια πρόταση όταν θα ξέρατε ότι οποιαδήποτε πρόταση θα είχε και πολιτικό κόστος. Κοιτάξτε, ο δήμαρχος είναι και για τα δύσκολα. Για τα εύκολα δεν και είναι για τα τρενάκια. Όταν έβαλε ο δήμαρχος το τρενάκι, δεν με ρώτησε. Το τρενάκι είναι εύκολο, το παρήγγειλε, το νίκησε, το έφερε γύρα. Όταν μιλάς στους σοκοφρέτες εδώ στο κρατό, δεν με ρώτησε. Αυτά είναι τα εύκολα. Όταν ξέρω εγώ, βραβεύει, ας πούμε, τους οποιοδήποτε, δεν με ρωτάει. Όχι εμένα και κανέναν. Γιατί είναι τα εύκολα αυτά και τα παίρνει μόνος του. Ναι. Τα δύσκολα λοιπόν, πρέπει να πάρει και κανένα δύσκολο. Κανιά πατάτα που είναι καυτή. Δυστυχώς, ότι όταν διοικείς, είτε κυβέρνηση είσαι, είτε δήμος είσαι, έχεις και δύσκολα θέματα. Λοιπόν, πρέπει να διαχειριστεί το δύσκολο θέμα. Την πρώτη πενταετία την πέρασε εύκολα. Τώρα η δύσκολη είναι λίγο. Η δεύτερη είναι λίγο πιο δύσκολη. Έχει το θεατράκι, έχει το μεταναστευτικό, έχει και άλλα θέματα τα οποία πρέπει να τα διαχειριστεί. Θα πάρετε θέση. Αν γίνει μια οποιαδήποτε πρόταση, αν προταθεί οτιδήποτε από τη Δημοτική Αρχή, θα πάρετε θα θέση. Θα είστε ήξεις αφήξεις, θα το δούμε, θα το κάνουμε, εγώ θα ρωτήσω, εγώ θα κάνω, να υπάρξει μια διαβούλευση με την τοπική κοινωνία. Κοιτάξτε. Και όλα αυτά που λέμε, μπλα 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 και το πάμε παραπίσω παραπίσω. Αυτό πρέπει να λυθεί, καταρχάς δεν έχουμε δυνατότητα να πάει παραπίσω. Εμείς θα μπορούσαμε να πετάξουμε την πάω στην κερκίδα και να πάμε πίσω όσα χρόνια θέλουμε, αλλά αυτό δεν θα μας το επιτρέψουν. Πρέπει να βρεθεί λύση. Η σωστή διαδικασία είναι ότι η Δημοτική Αρχή φέρνει μετά από διαδικασία, από συνεργασία με τις υπηρεσίες, βλέπει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κάθε θέση και φέρνει μία εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και επί της εισήγησης αυτής τοποθετούμαστε. Τώρα, το να πάμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, να μην έχει άποψη ο Δήμαρχος και να περιμένει από το κάθε Δημοτικό Σύμβουλο, ο οποίος δεν έχει την ενημέρωση και την πληροφόρηση, να καταθέσει πρόταση, είναι λίγο τρελό. Δεν γίνεται. Η σωστή λοιπόν διαδικασία είναι επί της προτάσεως της Δημοτικής Αρχής να τοποθετηθούμε και να τοποθετηθούμε σαφέστατα. Μάλιστα. Κύριε Παπαλέξη, το θέμα το μεταναστευτικό δεν είναι το μοναδικό που απασχολεί την τοπική αυτοδιοίκηση. Φαντάζομαι ότι καθημερινά γνωρίζετε κι εσείς τις ανάγκες που έχει ένας Δήμος, το σχεδιασμό του ή τον προγραμματισμό του για να μπορέσει να προσφέρει περισσότερες υπηρεσίες στους δημότες. Όμως από την άλλη υπάρχουν και δυσκολίες οι οποίες χρόνο με το χρόνο γίνονται ακόμη πιο έντονες και ακόμη πιο προβληματικές. Και τι εννοώ? Μειώσεις πόρων, μειώσεις εσόδων, περισσότερες ανάγκες, περισσότερες απαιτήσεις από την τοπική κοινωνία. Πώς αυτό μπορεί να μεταφραστεί για μια δημοτική αρχή? Εντάξει, είναι γεγονός ότι πλέον οι εποχές των παχιών αγελάδων, όπου τα λεφτά έπεφταν με τα ελικόπτερα τα 5.000 και δεν προλαβαίναμε να τα διαχειριστούμε, πέρασαν. Πλέον δεν υπάρχουν λεφτά. Τα λεφτά είναι διεκδικούμενα, θέλεις να είσαι οργανωμένος, να κάνεις μελέτες, να οριμάζεις έργα, να κάνεις προτάσεις και να ψάχνεις λοιπόν πού είναι. Υπάρχουν τα λεφτά αυτά σε όλη την Ευρώπη, σε προγράμματα του ΕΣΠΑ και όχι μόνο, αλλά πρέπει να είσαι οργανωμένος. Εκεί λοιπόν οι μεγάλοι δήμοι έχουν αυτή τη δυνατότητα. Γι' αυτό λέγαμε ότι οι δήμοι πρέπει να οργανωθούν, να μαζευτούν δηλαδή. Η πολυδιάσπαση σε μικρούς δήμους δεν βοηθάει, με την έννοια ότι οι μικροί δήμοι δεν έχουν δυνατότητα πλέον να διεκδικήσουν τα λεφτά αυτά τα οποία
τα οποία πρέπει να πάρουν. Άρα, με αυτά τα λίγα τα λεφτά πρέπει να πορευτούμε. Και πρέπει να πορευτούμε γιατί δεν γίνεται αλλιώς πλέον. Πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία. Οι απαιτήσεις του κόσμου είναι πάρα πολλές και καλώς κάνει ο κόσμος και ζητάει. Τα προβλήματα είναι πολύ, πολύ μεγάλα και από εκεί πέρα λοιπόν μπαίνει σε μια διαδικασία σαν δημοτική αρχή να μπορέσεις να λύσεις, ας πούμε, το άλυτο. Γι' αυτό ακριβώς πολλά προβλήματα δεν λύνονται. Όμως, σε κάθε περιοχή, ειδικά εδώ για την Τάρτα, πρέπει να δούμε τι μας λείπει. Και επειδή μεταφέρω, όπως θα είδατε κι εσείς, μια έντονη, μια αγωνία του κόσμου, ότι κάτι δεν πάει καλά. Δηλαδή, αυτές τις γιορτές έβλεπες την Τάρτα να ερημώνει. Δεν έβλεπες κόσμο. Τι φταίει τελικά και δεν υπάρχει κόσμος, ότι δεν κινείται κόσμος, ότι δεν υπάρχει χρήμα, δεν ξέρω τι γίνεται. Αυτό πρέπει να δούμε και εκεί πρέπει να ασχοληθεί η Δημοτική Αρχή, γιατί η Άρτα, η περιοχή της Άρτας, ο νομός της Άρτας είναι ένας ευλογημένος νομός, έτσι. Αν δείτε τι γίνεται αυτές τις μέρες με τα χιόνια και με την κακοκαιρία σε όλη την Ελλάδα, η Άρτα και πάλι τη βγάζουμε καθαρή και είμαστε πάρα πολύ καλή περιοχή. Με την πεδιάδα μας λοιπόν, με τα έφορα εδάφη μας και με το νερό που έχουμε άφθονο, θα μπορούσαμε να κάνουμε θαύματα. Δηλαδή, παράγουμε τόσα πράγματα και προκύπτουμε να είμαστε φτωχοί, ρε παιδί μου, φτωχοί, να μην μπορούμε να κινηθούμε. Και λες, πώς συμβαίνει αυτό? Συμβαίνει γιατί δεν έχουμε αξιοποιήσει όλους τους πόρους τους δικούς μας που πρέπει και μαζί με και τον ανθρώπινο δυναμικό, έτσι. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, όταν παράγουμε αυτό το πλούτο των ακτινιδίων, των ασπεριδοειδών, ψελιές, οτιδήποτε, ας πούμε, γάλα, τυριά, δεν μπορεί να φανταστείς τι παράγει η Άρτα και τα δίνουμε, ας πούμε, φτηνά. Τίποτα, έρχονται και μας τα παίρνουν και τα αξιοποιούν κάποιοι άλλοι δημιουργώντας υπεραξία. Είναι αυτό το οποίο δεν κάνουμε εμείς και γι' αυτό δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε πλούτο. Από άρα τα σκουπίδια θα μπορούσαμε να κερδίσουμε ως Δήμος. Από τα σκουπίδια. Σαφώς θα μπορούσαμε. Τα σκουπίδια είναι χρήμα, το έχω πει 500 φορές. Τώρα θα μου πεις γιατί έγινε αυτή η ιστορία, είναι άλλο αυτό, είναι άλλη εκπομπή. Αν θέλετε, καλέστε με να σας τα πω. Αλλά τα σκουπίδια είναι. Τα πάντα είναι αξιοποιήσιμα. Είναι χαρτί, είναι πλαστικό, είναι αλουμίνιο. Ανακύκλωση. Ανακύκλωση και το τέλος το οργανικό πηγαίνει και βγαίνει λίπασμα. Άρα λοιπόν δεν πετάς τίποτα. Ναι, αλλά φέτος λοιπόν, ο Δήμος... σκουπίδια έχεις χρήμα. Οι Δήμοι, ειδικά και εδώ στην Ήπειρο, δεν ξέρω για τους άλλους, αλλά τουλάχιστον από ό,τι ακούστηκε, οι περισσότεροι Δήμοι μπόρεσαν στα δόντια να κρατήσουν και φέτος τα ίδια δημοτικά τέλη χωρίς να κάνουν αυξήσεις. Για του χρόνου όμως αυτό κανείς δεν μπορεί να το εγγυηθεί. Ίσα ίσα που όλοι πιστεύουν ότι θα υπάρξει μια αύξηση και μάλιστα μεγάλη. Σαφώς θα είναι. Κοιτάξτε, η κεντρική διαχείριση των σκουπιδιών που επιβάλλεται να γίνει, έτσι επιβάλλεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Διαφορετικά θα είχαμε προβλήματα με πρόστιμα, τα οποία πρόστιμα πλέον δεν μπαίνουν σε επίπεδο χώρας, αλλά σε επίπεδο Δήμων και οι Δήμοι δεν μπορούν να τα διαχειριστούν. Ναι. Έπρεπε λοιπόν να προχωρήσουμε σε αυτή τη διαδικασία. Αυτή η διαδικασία όμως, δηλαδή το να μαζεύονται τα σκουπίδια κεντρικά στα Γιάννενα και να εναποθέτουν μετά το υπόλοιμα στο σχοιτή, αυξάνει πάρα πολύ το κόστος. Δηλαδή από περίπου 80 ευρώ που στήγιζε η διαχείριση των σκουπιδιών στον τόνο, φτάνει στα 160-180. Δηλαδή διπλασιάζεται και υπερδιπλασιάζεται. Τώρα, ακριβώς. Εάν φέτος, ας πούμε, οι Δήμοι δεν κατάφεραν, εν πάση περιπτώσει, να κρατήσουν. Το κατάφεραν με άλλους λόγους, δηλαδή μειώνοντας τις επενδύσεις που έπρεπε, αντί να πάρουν δύο απορροματοφόρα, δεν παίρνουν κανένα, προκειμένου να μην κάνουν αύξηση στα ανταποδοτικά. Το χρόνο όμως αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί, έτσι, άρα θα διπλασιαστεί. Είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να το δούμε και εκεί πρέπει να δούμε πώς θα διαχειριστούμε τα σκουπίδια μας, έτσι ώστε να μην φτάνουν πάρα πολλά στα Γιάννενα. Βέβαια, υπάρχει μια δέσμευση, μια ρήτρα δηλαδή, όπου κάθε Δήμος υποχρεώται να πηγαίνει τα συγκεκριμένα, το συγκεκριμένο τονάζ. Κάτω από το οποίο δεν επιτρέπεται γιατί θα πληρώνει ρήτρα. Ακριβώς. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα ζήτημα πολύ σοβαρό. Μια σύμβαση, η οποία δεν ξέρω πώς και γιατί έγινε έτσι, αλλά εν πάση περιπτώσει, νομίζω όμως ότι το νέο συμβούλιο, το οποίο τώρα έχει διαμορφωθεί σε όλη την Ήπειρο, θα τα παλέψει αυτά τα ζητήματα και να δει νομικά τι και πόσο μπορεί να αλλάξει αυτή η σύμβαση, έτσι ώστε να ελαφρυνθούν οι πολίτες. Αν σας ρωτούσα. Αν θέτατε μάλλον προτεραιότητες και κάποιους στόχους για την επόμενη δεκαετία, γιατί τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα για κάθε περιοχή είναι και οραματικά έργα. Εσείς το έχετε πει και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Ποιο θα ήταν το 1, 2, 3 για σας? Κοιτάξτε, είναι πολύ εύκολο, το έχουμε πει 50 φορές. Η Άρτα έχει τρία κομμάτια. Έχει το παραγωγικό κομμάτι της, που είναι στην πεδιάδα, όπου εκεί παράγεται όλος ο πλούτος. Εκεί λοιπόν πρέπει να γίνουν όλες οι υποδομές έτσι ώστε αυτές οι επιχειρήσεις να δουλεύουν χωρίς πρόβλημα. Δηλαδή, πρώτο και κύριο, υποδομές που σημαίνει οδοποιία. Δεν υπάρχει οδοποιία στον κάμπο. Έχουμε τρελαθεί και έχουμε ασπαταλήσει δισεκατομμύρια των δισεκατομμυρίων να ρίχνουμε τα χαλίκια, τα οποία χαλίκια έχουν χαθεί. Έχουν ξεκινήσει τελείως κάποια έργα. Ξεκίνησαν. Πρέπει να γίνει, από ό,τι είχα μετρήσει, τουλάχιστον
ασφαλτόστρωση σε 100 χιλιόμετρα δίκτυο, έτσι ώστε να μπορούν όλες αυτές οι επιχειρήσεις να έχουν άσφαλτο. Πρώτο κομμάτι αυτό. Αφού λοιπόν διαπιστώσουμε και διαχειριστούμε το κομμάτι της παραγωγής μας, ενδεχομένως εκεί πρέπει να δούμε αν μπορούμε να παράξουμε και μία υπεραξία δουλεύοντας τα προϊόντα μας και να μην τα δίνουμε σε πρωτογενές, σε πρωτόλια. Δηλαδή, μαζεύεις το πορτοκάλι και το δίνεις, πρέπει να το επεξεργαστείς και λίγο. Ή την ελιά, ή το ακτινίδι, ή οτιδήποτε άλλο. Ναι. Αν καταφέρουμε κάτι τέτοιο, θα παράξουμε και πλούτο. Πάμε παρακάτω. Στην Άρτα. Η Άρτα τι έχει? Δεν είναι τουριστική πόλη με την έννοια όπως είναι η Ρόδος, όπως είναι το Ναύπλιο. Έτσι, και μην ορματιζόμαστε τέτοια ζητήματα. Δεν μπορεί να γίνει η Άρτα. Όμως έχει ένα σοβαρό πλεονέκτημα ότι έχει ιστορία η Άρτα. Έχει βυζαντινά μνημεία και υπάρχει πολλοί κόσμος που ενδιαφέρεται, που έχει αυτό το επίπεδο γνώσης και ενδιαφέροντος για να έρθει. Εμείς λοιπόν πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτά. Πρέπει να δούμε να τα αξιοποιήσουμε σύντομα. Και ξεκινάμε από το γεφύρι. Είναι η κατάσταση αυτή, είναι η εικόνα. Το γεφύρι είναι μοναδικό στον κόσμο. Έτσι. Το γεφύρι της Άρτας το ξέρουν παντού. Αν πάμε λοιπόν γύρω-γύρω από το γεφύρι και από εδώ και από εκεί, είναι η εικόνα που πρέπει να έχει ένα ιστορικό μνημείο αυτού του Βεληνικού? Όχι βέβαια. Πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα. Πρέπει να γίνουν έργα υποδομής τα οποία δεν στοιχίζουν και ιδιαίτερα. Και κυρίως να διαμορφωθούν και τα κτίρια τα ιδιωτικά. Θα μπορούσαν να, πρέπει να παρατηρηθούν χώροι, πρέπει να διαμορφωθούν χώροι δημοτικοί κλπ. Πρέπει να γίνουν πεζοδρομήσεις. Άρα λοιπόν, ξεκινώντας από εκεί και όχι μόνο εκεί, πρέπει να αναδείξουμε όλα αυτά. Και να πάμε και λίγο στον ορεινό μας όγκο, όπου έχουμε αγροτουρισμό, έχουμε όμορφα σημεία τα οποία συνδυασμένα με τον Αμβραγικό μπορεί να γίνει ένα κομμάτι για το οποίο μπορούμε να το δούμε. Τουρισμό. Αυτό είναι ένα κομμάτι, ένα πράγμα το οποίο θέλει μια δεκαετία, θέλει δουλειά. Γι' αυτό ακριβώς συζητάμε στο Δημαρχείο και λέμε, Δήμαρχε, πέρα από το κανονικό, πέρα από το σήμερα ότι βάζεις ένα τρανάκι, έρχεται γύρα και δεσιάζουν τα παιδιά, πρέπει να ξεκινήσεις να κάνεις κάτι το οποίο δεν χρειάζεται χρήμα. Το οποίο θα οριμάσει όταν θα είναι δήμαρχος ο γιος σου. Όταν θα είναι μετά από 20 χρόνια, ας πούμε. Αλλά πρέπει να το ξεκινήσεις διαφορετικά. Αν δεν ξεκινήσεις εσύ, δεν ξεκινήσω εγώ, δεν ξεκινάει ποτέ τίποτα. Μάλιστα. Ακριβώς λοιπόν κάπως έτσι. Νομίζω όμως ότι όλα θα περπατήσουν. Θέλει λίγο δουλειά. Η Άρτα είναι ευλογημένος τόπος, επαναλαμβάνω, και έχει δυνατότητες ανάπτυξης. Και η ανάπτυξη θα είναι στην Άρτα, το έχω πει πολλές φορές, ενδογενής. Δηλαδή θα προέρχεται από τις δυνάμεις μέσα από μέσα εδώ. Δεν περιμένουμε απ' έξω, γιατί είναι η φύση, ας πούμε, της πόλης τέτοια. Έτσι, άρα λοιπόν, ενδογενής ανάπτυξη σημαίνει αξιοποιούμε τους πόρους που έχουμε, τους φυσικούς πόρους και το προσωπικό και τον κόσμο που έχουμε στην περιοχή. Το έμψυχο. Νομίζω είπαμε πολλά, είχαμε για 5 λεπτά και φέγαμε μισή ώρα μάλλον. Να σας ευχαριστήσω, να σας ευχηθώ. Καλή χρονιά και πάλι. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.